Στο σημερινό βίντεο παίζουμε το πρώτο μας Weekend League στο καινούριο account. Και δεν θα πιστεύεις στα μάτια σου τι έχουμε καταφέρει με αυτή την ομάδα μόλις 6 ώρες gameplay και τι κάρτα πετύχαμε. Απλά μείνε μέχρι το τέλος. Όπως βλέπετε, ξεκινάμε όπως ξεκινήσαμε σχεδόν και στο πρώτο επεισόδιο, αφού κάναμε τα πρώτα βασικά πράγματα στο πρώτο επεισόδιο, ότι κάναμε, μπήκαμε draftάκι. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Γιατί? Γιατί όπως βλέπετε έχουμε draft token και θα έχουμε αρκετά draft token, γιατί τα δίνει από τα objectives. Έχουμε πει πόσο σημαντικά από το πρώτο επεισόδιο είναι τα objectives. Οπότε θα βλέπετε draftάκια. Μπορεί και στο επόμενο πάλι να ξεκινάμε με draftάκι. Γιατί αφού μας δίνει τα draft token, ρε φίλε, και είναι τζάμπα και δεν χαλάμε 15.000, γιατί όχι στην αρχή του account να ξεκινάμε να παίζουμε και λίγο, όπως έχω πει, με πολύ ωραίες καρτούλες. Βλέπετε την draft έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Και να παίρνουμε μερικά packs τώρα, είτε χάσουμε στον πρώτο γύρο, είτε στο δεύτερο, είτε στον τρίτο, εφόσον είναι με draft token και δεν έχουμε χαλάσει 15.000, είναι τσάμπα packs. Τώρα, όσο καλύτερα πάμε στα draft, τόσο καλύτερα packs θα πάρουμε. Και όπως βλέπετε, ξεκινάμε, όχι με τον ιδανικό τρόπο, throw goal. Εντάξει, αλλά εδώ έχουμε Firmino, που πιέζει, όπως βλέπετε, ακόμα και στο παιχνίδι. Τη δίνει στον Cruyff, που έχουμε εκεί το, εντάξει, το τερματισμένο τον Cruyff, το 97. Έχουμε και Hernandez, και όπως βλέπετε, το match. Εύκολα τούμπα, Κρόιφ, Τακουνάκι, Φιρμίνο. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτήν την ομάδα. Δεν ξέρω αν την προσέξατε πίσω στο gameplay πριν ξεκινήσουμε το draft. Αλλά είχαμε πάρα πολύ ωραίες κάρτες. Όπως βλέπετε, δεύτερο match. 1-4 Hernandez. Και άλλο Rage Quit. Όπως βλέπετε, γυρίζει μπάλα. Γυρίζει μπάλα. Χάνεται η μπάλα. 1-0 με το Zaire Emery. Κρόιφ, απλά κάνει slalom γύρω από τους παίκτες. 2-0. Και εδώ που πηγαίνουν όλα καλά, παίρνει μια κόντρα ο Χούλιτ, βγάζει σέντρα στο Ζήκο και βάζει κεφαλιά ο Ζήκο. Και εντάξει, εκεί είναι που λες, γιατί ξεκινάω να παίζω FIFA, FC24 κτλ. Αλλά εδώ, Hernandez παίρνει το όπλο του πάλι. Γκολάκι ο Hernandez, καινούργια κάρτα, Greats of the Game Icon. Θα βάλω κι εγώ ένα γκολ που είναι για να σπάσει το παιχνίδι, για να σπάσει κάτι. Γενικά μην σπάτε όμως πράγματα, δεν το συστήνω. Αλλά πάμε τελικό με αυτό το κορνεράκι που είδατε, με αυτό το βρώμικο γκολ. Και ξεκινάμε το τελικό μαγικά, κάθετη Dan. Κρόιφ 0-2. Η άμυνα του αντιπάλου είχε ανοίξει πάρα πολύ. Κάθεται πάλι στον Κρόιφ. Τέτα τέτ. Εντάξει, δήμος είσαι. Θα το κάνεις και λίγο πιο δύσκολο από ότι είναι ένα γκολ. Εντάξει, αλλά μπήκε 0-3. Βέβαια, ο αντίπαλος δεν ήθελε και πολύ να τα παρατήσει. Και αυτός είχε πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ο Μέση που βάζει εδώ τον γκολ είναι team of the year. Το κάνει 1-3. Αλλά και εδώ ένα βρώμικο kick of glitch. Θα μας δώσει και πάλι το 1-4 προβάδισμα. Και από εκεί και πέρα ο αντίπαλος δεν ψήνονταν πολύ να συνεχίσει να παίζει το δεύτερο ημίχρονο. Το άφησε 1-7, εγώ το έκανα έτσι να έχουμε και μια διαφορά στα γκολ. Και 2-2 draft, ξανά νίκη, 4 νικούλες όπως βλέπετε. Τα έφερα όλα γκολ, όλα over. 3-1-4-1-4-1-7-1. Και παίρνουμε δεύτερη συνεχόμενη νίκη σε draft, 2-2, ίδια rewards. Gold pack 50k, το 50k δεν με χαλάει, αυτό το set rewards δεν με χαλάει. Το πρώτο το gold pack, εντάξει, τι να ήταν. Το 50k από την άλλη, striker Γερμανία, Bayer Μονάχου, είναι η Schuller. Είναι walkout και μάλιστα δεν είναι το μοναδικό walkout σε αυτό το pack. Γιατί όπως βλέπετε από πίσω έρχεται και ένας όμορφος Modric και πάλι. Τον είχαμε πετύχει στο προηγούμενο επεισόδιο, στο πρώτο επεισόδιο. Και ξανά έχουμε objectives, φυσικά το έχω πει. Και ξανά όπως είδατε πήραμε draft token, οπότε θα έχουμε ξανά draft. Θα το περιμένετε. Όπως είπα, έχουμε objectives, παίζουμε το παιχνίδι. Θα το λέω και θα το ξαναλέω ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ καλό. Ειδικά φέτος το έχει κάνει η EA αυτό. Ότι παίζοντας το παιχνίδι κάνεις πολλά πράγματα. Δηλαδή, τσουλάει το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να παλεύεις πολλή ώρα στο μενού. Δηλαδή, κάποιος που παίρνει το παιχνίδι μπορεί να μπει να παίξει και να κάνει πράγματα. Να γίνουν πράγματα στο παιχνίδι. Παίζοντας το παιχνίδι. Το οποίο ήταν ένα πολύ βασικό πρόβλημα στα προηγούμενα FIFA. Γιατί FIFA λεγόταν στα προηγούμενα παιχνίδια προφανώς. Και θα μπούμε rivals μετά το draft. Θα κάνουμε μερικές νίκες, νομίζω δύο νίκες χρειάστηκε, είχαν πάει πολύ κοντά. 1250 πόντι και επιτέλους έχουμε τους πόντους για τα playoffs και εδώ αρχίζει να πιάνει μια ανησυχία ότι δεν έχουμε τίποτα στην ομάδα σχεδόν και πρέπει να μπούμε playoffs. Οπότε προσπαθώ να ενισχύσω λίγο την ομάδα μέσω των SBC κλασικά πράγματα. Κάνω κάποια picks στην αρχή, λέω είτε θα μας δώσουν λίγο fodder είτε θα μας δώσουν κάποια καλή κάρτα μέσω των picks. Το δεύτερο δεν έγινε, έγινε το πρώτο όμως, ξανά Modric από τα pick. Και έρχονται και τα rewards από rivals, καθώς είμαστε στην πέμπτη. Είναι πέμπτη τώρα και έχουμε rivals rewards τα οποία μας δίνουν ο Ταμέντι. Μπερνάρντο Σίλβα. Όχι, ρε. Δεν είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα, αλλά είναι ο Γκρίλις από τη Manchester City. Ένας 85 παίκτης και μετά έχουμε και Όμπερντορφ που είναι και αυτό walkout. Όπως βλέπετε, αρχίζει το folder και ανεβαίνει στο account. Και αυτό θα μας βοηθήσει γιατί θα δείτε ότι όσο πηγαίνει το βίντεο θα κάνουμε και μεγαλύτερα SBC, μεγαλύτερα packs θα έχουμε. Για να αναβαθμίσουμε την ομάδα, κάνω και ένα 82+. Random, πετυχαίνουμε Odegaard. Έρχεται η Παρασκευή λοιπόν που λέτε και έχουμε καινούριο πρόμο. Make Your Mark. Make Your Mark λέγεται το πρόμο, το οποίο είναι σαν, ξέρεις,
όσο κερδίζουν οι ομάδες τους, οι παίκτες ή οι παίκτες βάζουν γκολ κτλ. Αναβαθμίζονται, μας δίνουν και άλλα evolution. Εγώ επέλεξα να κάνω evolution τον Ολίσε που δεν τον είχα κάνει γιατί μπαίνει στο midfielders και τον Τσέρκι και έβαλα και τον Γερμανό, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον Γερμανό σε ένα άλλο evolution που δεν ήταν από αυτό το Euro evolution που είχε για Γερμανούς. Γιατί λέω, μπορεί και να τον κάνουμε. Κάνουμε αυτό το μεγάλο SBC λοιπόν που έχει Team of the Season μέσα, έχει Striker, έχει Νορβηγία και φυσικά ακόμα και εδώ θα φάμε τρολ. Δεν είναι ο Haaland, είναι η Terland. Team of the Season Terland, η πρώτη Team of the Season στο account, αλλά αποφάσισα να τη βάλω σε επόμενο SBC το οποίο χρειαζόταν Team of the Season γιατί λέω με την Terland δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και θα επιλέξω να πάμε με ένα Hero Pick. Hero Pick μπορεί να πάει πολύ άσχημα, μπορεί να πάει πολύ καλά, βέβαια στο account θα μπορούσε να πάει καλά από πολύ καλά και πετυχαίνουμε καινούργια κάρτα, Greats of the Game Hero Beasley, ο οποίος μπορεί να παίξει πολλές θεσούλες, παίζει και left back, παίζει και left mid, 5-4, πολύ ωραία stats, δεν είναι ακριβή κάρτα, γύρω στα 80 με 90 χιλιάρια κάνει αυτή η κάρτα, αλλά για το account ειδικά, για εμάς είναι πάρα πολύ καλή κάρτα, 94, νομίζω μας πλήρωσε το ότι πήραμε το ρίσκο με το Hero Pick, έκανα και μερικά player picks και πάλι 81 player picks, μήπως μας δώσουν πίσω λίγο φόντερ από αυτό που χαλάσαμε για τα packs, δεν μας έδωσαν κάτι τρομερό και είναι η ώρα να μπούμε playoffs, βλέπετε με αυτήν εδώ την ομάδα. Όχι εξαιρετικά πράγματα. Αν θέλετε να δείτε πιο καλά την ομάδα, μπορείτε να πατήσετε παύση. Ξεκινάμε όμως πολύ ωραία. Κατευθείαν με γκολ. Ισοφαριζόμαστε πολύ γρήγορα και το ακόμα χειρότερο είναι ότι στην ισοπαλία, στο πρώτο παιχνίδι που παίζουμε Foot Champions, ο αντίπαλος θα βγει. Στην ισοπαλία. Καταλαβαίνετε το vibe κατευθείαν. Τρώμε γκολ στο επόμενο match. Είναι σαν πρώτο match 0-0. Μένει έτσι. Στο 92 φάουλουμε τον Ριτσάρλισον στο δοκάρι. Η μπάλα έξω. Λίγη το match. Ήταν στο πρώτο match Foot Champions. Και ξεκινάμε στο δεύτερο. Τρώμε γκολ 1-0. Τρώμε γκολ δεύτερο. Τρώμε γκολ τρίτο, 3-0 στο 15. Θα μειώσουμε, θα κάνουμε το 3-9. Θα μπορούσε κάποιος να πει να βγω και να συνεχίσουμε να παίξουμε άλλο παιχνίδι να το παρατήσω. Δεν το παράτησα. Ο Βινίσιος βάζει γκολάρα, το κάνει 3-2 και έχει ενδιαφέρον. Και στο δεύτερο ημίχρονο, τρικυμία παθαίνει εδώ ο Ναύαρχος. Δεν ξέρω τι έκανε εδώ ο αντίπαλος. Το κάνουμε 3-3 και το γυρίζουμε 3-4. Αλλά δεν ψήνω τον αντίπαλος να χάσει. Θα ισοφαρίσει. Ψινόμουν εγώ όμως να κερδίσω. Βινίσιος 4-5. Πρώτη νίκη στο γουλού playoffs, έτσι. Κάνουμε το 1-1. Θέλουμε θεωρητικά άλλες τρεις νίκες για να πάρουμε την πρόκριση. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι τόσο δύσκολο για μένα που έχω παίξει τουλάχιστον όλη τη χρονιά FC24. Οπότε θα κάνουμε και την πέμπτη νίκη με 5-1. Είπα να σταματήσω, δεν χρειάζεται να φάω άλλο χρόνο γιατί άρχισα και αργά τα playoffs και το γουλού. Οπότε πήραμε τα objectives μας, πήραμε τα rewards μας από τα playoffs και είπα να μην χάσω χρόνο και να μπω κατευθείαν Weekend League. Και μάλιστα από τα objectives ή από τα rewards, δεν θυμάμαι που βγήκε ο Courtois, αλλά βγαίνει ο Courtois. Έχουμε άλλο ένα walkout και έχουμε και έναν παίκτη ο οποίος η αλήθεια είναι στο τέρμα δεν είχαμε καλό. Και παιδιά έγινε. Γαλλία striker, Παρί, έγινε και αυτό. Πετύχαμε κάτω το. Τι περιμένατε, Mbappé? Δεύτερο, έτσι, 2-2 το είδατε. Δύο επεισόδια, δύο τρόλ Mbappé διαφορετικά. Μία κατ' οτό και μία κολομανή. Βέβαια, συνεχίζουμε. Κατ' οτό, 88 walkout. Μετά έχουμε Arnold, 86, ξανά walkout. Βλέπετε ότι πηγαίνει καλά το ότι παίζουμε, παίρνουμε objectives, παίρνουμε rewards και συνεχίζουμε και παίζουμε το παιχνίδι απλά. Δεν κάνουμε τρελά πράγματα, απλά παίζουμε το παιχνίδι. Συνεχίζουμε και ανοίγουμε packs και μας επιβραβεύει το παιχνίδι. 85 Γκορέτσκα και ήρθε η ώρα να μπούμε στο πραγματικό πάρτι. Γουλού κανονικό, έτσι. Foot Champions, όχι Playoffs και αυτή είναι η ομάδα. Με right back τον Μπακού. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η Μόντζα. Δεν ξέρω ποια άλλη πίστα μπορεί να βάλουμε εκεί right back. Ξεκινάμε και τρώμε γκολ. Ισοφαρίζουμε ένα-ένα. Δεν βγαίνει ο αντίπαλος αυτή τη φορά. Θα το γυρίσουμε με τον Αντεγέμι. Ο Ριτσάρλισον θα κάνει το 3-2 γιατί ισοφαριστήκαμε. Ισοφαριστήκαμε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά ο Ριτσάρλισον θα κάνει το 3-2 πολύ σημαντικό. Και ο Αντεγέμι γύρω από τον τερματοφύλακα περνάει. 4-2. Πρώτη νίκη στο γουλού. Ξεκινάμε εδώ με το δεξί, όχι όπως τα playoffs. Παίρνουμε την πρώτη μας νίκη. Και εδώ με ένα. Εκμεταλλευόμαστε το λάθος εδώ με το Vinicius. Το κάνουμε 1-3. Δεύτερη νίκη. Σας προχωράω λίγο στο θέμα γιατί εντάξει είναι 20 παιχνίδια. Τρίτη νίκη. Και στο τέταρτο μάτσο εδώ βλέπετε ο αντίπαλος έβαλε μέχρι και λαστιχάκι. Εγώ έχω βάλει 9 γκολ γιατί ήθελα να βάλω ένα γκολ με τον Ριτσάρλισον να ολοκληρώσουμε και το Evolution. Παίρνουμε άλλη μια νίκη. Sterling το κάνει 5-2 σε αυτό το μάτς. Παίρνουμε άλλη μια νίκη, νομίζω δεν ήταν Rage Quit. 2-0 Rage Quit στο 13 πάρα πολύ γρήγορα. Όπως βλέπετε, φεύγουν οι νίκες, πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε και τα τυχερά μας, όπως βλέπετε εδώ. Αντίπαλος δεν παίζει, βέβαια δεν κάνει ακιάκριτο τερματοφύλακα. Δεν βάζει αυτόν τον γκολ, δεν κάνει κάτι, αλλά εγώ το βάζω τον γκολ και φεύγει κατευθείαν. Αλλά μέχρι εδώ ήμασταν. Τσάβι Σίμονς 0-1, Λουίς Δίας 0-2. Λέω στο 0-2, επειδή όπως είπα, ξεκίνησε αργά το γουλού, δεν είχαμε πολλά περιθώρια. 0-1, χάνουμε 0-2 από τον Kane. Δύο συνεχόμενα μάτς, δύο συνεχόμενα Rage Quit. Εντάξει, θα τα δώσουμε και τα Rage Quit, αλλά εδώ το κάρμα μας δίνει πίσω ένα παιχνίδι. Με το που κάνω δύο συνεχόμενα Rage Quit,
Έρχεται αντίπαλος που μας χαρίζει τη νίκη. Εδώ στο 41 ήμασταν 1-1. Ο Στέρλινγκ με μια κοντρίτσα βάζει τον γκολ. Στο ημίχρονο ο αντίπαλος λέει: εγώ είμαι μέχρι εδώ. Και είμαστε στο 11-2, παιδιά. Είμαι υπερευχαριστημένος με το 11-2. Είμαστε στο 11-2. Εγώ 9 υπολόγιζα, 9 νίκες. Άντε με 11, τις κάναμε τις 11, όπως είδατε όμως, δύο συνεχόμενες ήττες. Και εκεί είναι που λέω: εντάξει, δεν θα τραϊχαρντάρω τόσο πολύ στο πρώτο γουλού. Περιορισμένος χρόνος, δεν θέλαμε να τραϊχαρντάρουμε. Θέλαμε να πάρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται τα πρώτα μας ρεκόρ από γουλού και είναι πολύ καλά. Είναι 11 νίκες, 2 picks 84 plus euro, 2 picks Ultimate Team Champions, Ultimate Team of the Season 94 plus, 85x3, 84x3 και έχουμε και τα πικάκια εδώ, τα gold. Παίρνουμε λίγο φόντερ και εδώ είναι η στιγμή που ξεκινάμε. Λεβαντόφσκι Ράις και βλέπω έναν Λεάο. Δεν γινόταν να πάρω Λεάο. 600 χιλιάρικα πήγαινε στο marketing κάρτα του Λεάο εκείνη τη στιγμή που το είδα. Και εδώ τι έχουμε, Ferguson, Στάνουε και την Μπάσα στη μέση. Γνώριμη η κυρία Μπάσα από όλη τη χρονιά. Την είχαμε και στο SBC στο άλλο account. Οπότε είπα να την πάρω. Είναι σταθερή αξία. Δύο πολύ σημαντικές θέσεις κλείσαμε. Και από το επόμενο level του Season Progress μας έρχεται δεξί μπακ. Εκεί που είχαμε gold μπακού από τη Wolfsburg. Μια gold κάρτα. Έρχεται ο Ράτιου. Path to Glory, αν δεν κάνω λάθος, είναι η κάρτα του. Και έρχεται στο δεξί μπακ να κολλήσει. Τώρα, αν θα είναι καλός, δεν ξέρω. 96 pace έχει, αλλά από το να παίξουμε με gold μπακού, πολύ καλύτερο. Παίρνουμε και άλλα objectives. Εννοείται, παίζοντας γουλού, πήραμε objectives. Και αρχίζουμε να ανοίγουμε packs από τα rewards. Και εδώ είναι που η όμορφη EA Sports θα μας χαρίσει άλλο ένα υπέροχο bug. Όπως είδατε, μου έβγαλε gold LM. Αγγλία, καμία σχέση. Εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι εδώ πέρα. 75 plus ήταν αυτό το pack. Ξανά gold LM Αγγλία, Aston Villa. Δεν υπάρχει τέτοιο παίκτη μέσα. Δεν ξέρω αν το έχω πάρει ακόμα χαμπάρι εδώ. Ξανανοίγουμε pack. Αγγλία, LM. Aston Villa. Ποιος είναι. Ο Jacob Ramsey λέει. Δεν το άφησα από περιέργεια. Λέει Jacob Ramsey. Πουθενά ο Jacob Ramsey. Είχε μπαγκάρι το animation και έβγαζε σε κάθε pack το Jacob Ramsey. Ανοίγουμε 85x3 και λέει Jacob Ramsey. Πώς γίνεται αυτό. Μόνο η EA ξέρει. Και εντάξει, από το 85x3 μπορούσαμε και καλύτερα. Παίρνουμε φόντερ και ανοίγουμε και ένα Ultimate Pack. Και λέει πάλι Jacob Ramsey. Εντάξει, δεν το έχω πάρει χαμπάρι και κάνω skip. Αλλά δείτε εδώ Ultimate Pack. Θαυμάστε Ultimate Pack της EA. Καλύτερη κάρτα είναι 84. Απίστευτα πράγματα. Θαυμάστε όμως και την ομάδα που έχουμε φτιάξει σε λιγότερο από 6 ώρες παιχνιδιού. Δεν νομίζω ότι έχω παίξει παραπάνω με βάση και τα recordings που έχω δει. Είναι σε λιγότερο από 6 ώρες αυτή η ομάδα. Και κάπου εδώ έρχεται η μεγάλη στιγμή. Δεν τελειώσαμε εδώ με την ομάδα. Ολοκληρώνω αυτό το SBC μετά από ένα Team of the Week SBC που έκανα για να ολοκληρώσω και αυτό το SBC γιατί ζήταγε Team of the Week. 92 plus, Path to Glory, Greats of the Game ή Make Your Mark και μας γάζει η Ρουμανία. Cam και Icon. Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι πέρα από τον μαέστρο, τον μάγο Γιώργη Χάτζη. Πετυχαίνουμε Γιώργη Χάτζη, παιδιά, το οποίο δεν είχα πάρει εκείνη τη στιγμή χαμπάρι που τον έβγαλα. Πόσο τεράστια κάρτα είναι. Είχα χαϊπαριστεί μόνο και μόνο που είναι ένας καινούριος icon Greats of the Game που βγήκε ουσιαστικά για το πρόμο του Euro. Είναι καινούριος icon, καινούργια κάρτα icon. Βλέπω καταρχάς stats απίστευτα. 95 pace, 94 shooting, 96 passing, 69 defending, 85 physical, 5-5. Ακραία stats, ακραία playstyles. Και μετά πάω και τσεκάρω. Δείτε, πραγματικά η κάρτα είναι απίστευτη έτσι άμα τη δείτε. Είναι πραγματικά απίστευτη και ξέρω ακριβώς που θα παίξει την ομάδα. Και αφού πετύχαμε το Χάτζι, ένα τεράστιο παίκτη και τεράστιο pool. Τσεκάρω και έχει κοντά στα 2 εκατομμύρια, 1,9. 1,9 εκατομμύρια αυτή η κάρτα, παιδιά. Είναι τεράστια κάρτα, δεν την πετυχαίνουμε τόσο νωρίς. Και δείτε, ομάδα που έχουμε φτιάξει, ξαναλέω, σε λιγότερο από 6 ώρες. Οπότε, πραγματικά τι περιμένεις, αν φοβάσαι ότι οι υπόλοιποι έχουν παίξει πολύ περισσότερο φέτος από σένα και θα έχουν καλύτερες ομάδες, δεν είναι πολύ. Δηλαδή, πραγματικά κάποιος που έχει πολύ χρόνο, 6 ώρες παιχνιδιού μπορεί να τις κάνει και σε μία μέρα κυριολεκτικά. Δηλαδή, κάποιοι που απλά τσιλάρετε και διακοπάρετε τώρα οι περισσότεροι, 6 ώρες νομίζω ότι σε μία μέρα μπορείτε να τις κάνετε. Μην βλέπετε εγώ που το έχω σπάσει λίγο μες στο βίντεο και παίζω σιγά-σιγά. Τίποτα δεν είναι. Σε 6 ώρες και ένα γουλού μπορείτε να έχετε περίπου τέτοια ομάδα. Οπότε, μην περιμένεις. Όπως βλέπεις, μπορείς εύκολα σε καινούριο account να κάνεις μαγικά πράγματα. Και αν έχεις βαρεθεί το τωρινό σου account, ξεκινά τώρα καινούριο. Και τη συνταγή για το τερματισμένο packlack την ξέρεις, έτσι. Κάνεις sub κάτω, να φτάσουμε 100.000 που είμαστε πολύ κοντά και θα το έχεις. Βλέπεις εδώ ότι βγάζουμε, θα στο δώσω εγώ το vibe. Κάνε sub.